Αποτέλεσμα. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία το αποτέλεσμα που φέραμε τον Ολυμπιακό Πειραιώς, παρά το γεγονός ότι προηγηθήκαμε στο σκορ και θα μπορούσαμε να είμαστε σήμερα οι νικητές. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σαν νεοφώτιστη ομάδα αντιμετωπίσαμε μια μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός Πειραιώς και επιπλέον είχαμε σοβαρά προβλήματα στην άμυνα, κάτι που φάνηκε και στη διάρκεια του αγώνα. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να αντικαθιστούμε δύο αμυντικούς παίκτες οι οποίοι είχαν κάνει μέχρι σήμερα όλα τα φιλικά και όλα τα παιχνιά πρωταθλήματος, δηλαδή το Τσόγκα και το Μητσογιάννη. Τελικά, με μια καινούρια μορφή ενδεκάδος, κατορθώσαμε και παρουσιαστήκαμε κατά διαστήματα αρκετά καλή. Είχαμε πειθαρχία στο παιχνίδι μας, προηγηθήκαμε στο σκορ. Σε μια άτυχη στιγμή από ένα ράουτ δεχτήκαμε την ισοφάριση. Αλλά μπορώ να πω ότι έμεινα ικανοποιημένος από την αγωνιστικότητα των παικτών μου και θεωρώ και το αποτέλεσμα δίκαιο. Εκτός από το μάτς με τον Ολυμπιακό, αυτή τη βδομάδα περιμένουν τον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά δύο πολύ σπουδαία μάτς και δύσκολα. Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο και την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Τι περιμένετε από αυτά τα δύο παιχνίδια? Κοιτάξτε, είναι η εβδομάδα των παθών. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά γυμνασμένοι. Θα παίξουμε Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό. Θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, που είναι 3-1 εις βάρος μας. Και στη συνέχεια θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. Σαν προπονητής δεν θεωρώ κανένα παιχνίδι χαμένο εκ των προτέρων. Έχουμε όλα τα εφόδια να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε αντίπαλο στον ελληνικό χώρο με επιτυχία. Θα ήταν επιτυχία για μας αν μπορούσε να έρθει κάποιος από τους τραυματισμένους παίκτες για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την άμυνά μας, η οποία οπωσδήποτε παρουσιάζει αυτή τη στιγμή κάποια προβλήματα. Στόχος μας θα είναι η νίκη, η πρόκριση και η νίκη, ακόμα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν υποτιμούμε κανέναν, είναι μεγάλες ομάδες. Αλλά μας αρέσει ο κίνδυνος και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κύριε Δανέλη, μιλήσατε για μια νέα δεκάδα και μια επιλογή σας προκάλεσε κάποιες απορίες. Συγκεκριμένα στη θέση του Μανασίδη, ο οποίος διακρινόταν το τελευταίο διάστημα από την αρχή της περίοδου, βάλατε τον Σιμεούνοβιτς. Τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε να πάρετε αυτή την απόφαση? Θέλω να πιστεύω ότι είμαι τυχερός που έχω δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Και ο Μανασίδης και ο Σιμεούνοβιτς είναι δύο πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακες. Ο Μανασίδης έβγαλε ένα πρόγραμμα φωτιά και στάθηκε όρθιος σε πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και είναι από τους πρωταγωνιστές, τους συντελεστές της επιτυχίας του σημερινού Ολυμπιακού Βόλου. Κάπου όμως στα δύο τελευταία παιχνίδια δέχτηκε κάποια γκολ, είδα ότι υπάρχει κάποια κόπωση και θεώρησα σκόπιμο μετά από δύο αποτυχημένα αποτελέσματα για τα οποία δεν φέρει ευθύνη αυτός, δηλαδή εννοώ του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, να δοκιμάσω και τον Σιμεούνοβιτς, ο οποίος ήταν έτοιμος εδώ και ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του, γυμνάστηκε πολύ καλά και νομίζω ότι δικαίωσε τη συμμετοχή του. Αλλά και ο Μαρασίδης δεν είναι εκτός ομάδος. Μπορεί την άλλη Κυριακή να παίξει ο Μαρασίδης. Τους θεωρώ και τους δύο εισάξιους. Έχουν την ίδια μεταχείριση από μένα, όπως όλοι οι παίκτες, και δεν πρέπει να νιώθει κανείς αδικημένος και από τους δύο. Είμαι από τους προπονητές που μπορώ και αξιοποιώ όλους τους παίκτες και θέλω να νιώθουν και οι δύο ότι είναι καλοί τερματοφύλακες και βασικοί στον Ολυμπιακό Βόλο.